τώρα στα άκρα οδηγούν τη διεθνή κοινότητα οι ισχυρές δυνάμεις. Με όπλο στα χέρια τους στις οικονομικές κυρώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να στριμώξουν τη Ρωσία και την Τουρκία με στόχο να κερδίσουν το παιχνίδι των εντυπώσεων, αλλά βεβαίως και τις επιρροές σε όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα, που βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων και κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει διαλέξει ανοιχτά στρατόπεδο και πλέον ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατηγορεί ευθέως το Κρεμλίνο ότι εξυπηρετεί τον τουρκικό δάχτυλο. Θέση μάχη στο πλευρό της Ελλάδος λαμβάνει από σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δε προφανές ότι είμαστε ακόμη στην αρχή μιας νέας παρτίδας στη σκακέρα της διπλωματίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, πάμε στη Μαρίνα Χατζικώστα. Μαρίνα, καλησπέρα. Δρυμία πάντως, δρυμή κατηγορώ, εξαπέλυσε πάντως σήμερα ο Κοτζιάς. Έτσι είναι, Πέτρα. Ουσιαστικά είμαστε πλέον μάρτυρες στην καταγραφή σημαντικών κεφαλαίων στην ιστορία της διπλωματίας και του κόσμου εν γέννη. Στο κεφάλαιο της ελληνορωσικής φιλίας μπαίνει ο υπότιτλος «Ελληνορωσική κρίση», που τους επόμενους μήνες βεβαίως θα διαφανεί αν θα αποτελέσει τελικά ξεχωριστό κεφάλαιο εκ διαμέτρου αντίθετο από τα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Μετά τις χθεσινές ρωσικές καταγγελίες ότι η Ελλάδα δεν επέτρεψε άδεια εισόδου σε Ρώσους κληρικούς και την υποβολή υπομνήματος διαμαρτυρίας στον Έλληνα πρέσβη, μάλιστα στη Μόσχα, ο Νίκος Γκοντζιάς είπε να αυξήσει τους τόνους ξανά, καταδικάζοντας τη Ρωσία για την απέλαση των Ελλήνων διπλωματικών ακολούθων την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Πάντως, Μαρίνα, μάλλον οξύμορη είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, αφού αφενός ο κύριος Κοντζιάς υποστηρίζει πως χρειάζεται νυφαλιότητα, αφετέρου κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για συνεργασία με την Τουρκία και ασέβεια στους νόμους της Ελλάδος. Πράγματι, από τη μια η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, Πέτρα, την οποία υπογράφει βεβαίως ο Νίκος Κοντζιάς, ο οποίος άλλωστε έχει στοχοποιηθεί κιόλας από τη Μόσχα, αναφέρει πως ευτυχώς μόνο μειοψηφικά οι Ρώσοι επιχειρούν να επέμβουν στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδος, αγνοώντας τους νόμους του κυρίαρχου κράτους. Καλεί μάλιστα τη Μόσχα να επαναφέρει την τάξη και να σεβαστεί την ανεξαρτησία της χώρας. Την καλεί επίσης να ανακαλέσει τα αντίμετρα. Από την άλλη, όμως, κατηγορεί ευθαρσώς τη Ρωσία ο Νίκος Κοντζιάς ότι πολεμά ως σύντροφος ενόπλης της Τουρκίας και της παρέχει σειρά διευκολύνσεων στον τομέα της ασφάλειας την ίδια ώρα που απομακρύνεται σταθερά από θέσεις που αρμόζουν στο επίπεδο φιλίας και συνεργασίας που χαρακτήριζε εδώ και 190 χρόνια τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία. Ναι. Πάντως, αυτή την αντιπαράθεση πήρε θέση και η Κομισιόν σήμερα, διπλωματικά τοποθετούμενη στο πλευρό της Ελλάδος. Γενικά, η διπλωματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πέτρα, μπάζει από παντού, είναι η αλήθεια, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαντλεί την αυστηρότητά της περισσότερο στα κράτη-μέλη της πλέον παρά στους ανταγωνιστές της. Η Κομισιόν, λοιπόν, με πολύ προσεγμένο λεκτικό, χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την εμπλοκή της Ρωσίας στις εγχώριες υποθέσεις της Ελλάδος, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού. Το ζήτημα όμως για την Ευρώπη αναγνωρίζεται ως διμερές, αυτή είναι η λέξη κλειδί, και αυτό από μόνο του λέει πολλά για την αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τάσης της. Έτσι. Η Τουρκία βεβαίως διαδραματίζει το δικό της ρόλο στην όλη υπόθεση, ως σκέλος, αν θέλεις, του ευρύτερου ζητήματος. Τίποτα δεν είναι άσχετο στη φάση που είμαστε. Τα συμφέροντα είναι πολλά, είναι μεγάλα και ο γεωγραφικός προσδιορισμός διεξαγωγής αυτών των παιχνιδιών διπλωματίας μας κάνει όλους πρωταγωνιστές στις περιοχές μας. Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειος. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι η Τουρκία έχει να ενεργήσει το δικό της ρόλο και να διαδραματίσει και τον διαδραματίζει στον πλευρό της Ρωσίας και υπό τη σκέπη της ρωσικής αρκούδας. Καταρχάς, να σου πω, Πέτρα, ότι σήμερα όλα αυτά τα ζητήματα συζήτησαν ο Ρώσος πρόεδρος τηλεφωνικά με τον Ταγί Περντογάν, ενώ την Άγκυρα επισκέπτεται στις 13 και 14 Αυγούστου ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Τζαβούσογλου και την ίδια ατζέντα. Ναι. Πριν περάσουμε όμως, Μαρίνα, στην ευθεία σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για την κατάσταση της οικονομίας στην Τουρκία, η οποία παραπέει, να θέσουμε τις βάσεις ακριβώς για να κατανοήσουμε καλύτερα τις διπλωματικές ενέργειες.